mouth, but close your eyes. Here comes a nice surprise. Skittity-dum and skittity-doo, I got some spinach for all of you. Ένα, δύο, τρία και τέσσερα πιάτα. Συγχαινόμαστε το σπανάκι. Πρέπει να τρώτε σπανάκι, αν θέλετε να γίνετε δυνατοί. Σαν το προ θείο σας τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής, ο θείος μας, ήταν δυνατός, ήταν δοξασμένος. Τρώγοντας σπανάκι. Φυσικά, είναι ιστορική πραγματικότητα. Θα σας πω την ιστορία. Μια φορά και έναν καιρό, πριν από πολλά πολλά χρόνια, ζούσε σε μια μακρινή γωνιά της γης, ο πιο δυνατός άνθρωπος της γης, που ήταν και προστάτης του λαού, ο Ηρακλής. Μια μέρα λοιπόν, καθώς πήγαινε με το άρμα του, είδε ένα πουλάκι να πέφτει από το δέντρο. Έτρεξε να δει τι είχε συμβεί. Για να βοηθήσει το πουλάκι έπρεπε να βρει δύναμη. Γι' αυτό πήρε ένα σκόρδο και το μύρισε. Και με τη δύναμή του πίεσε και πίεσε και πίεσε το μεγάλο δέντρο μέσα στη γη. Ο Ηρακλής είχε φοβερά δυνατό σώμα, αλλά πολύ τρυφερή ψυχή. Αφού το σκόρδο τον έκανε δυνατό, πάρε το σπανάκι, δεν το θέλουμε εδώ. Μη βιάζεστε, δεν ακούσατε ακόμα το τέλος. Μια μέρα λοιπόν, να σου ένα τεράστιος ελέφαντας στη γειτονιά του Ηρακλή. Ώστε ο Ηρακλής νομίζει ότι είναι ο πιο δυνατός άνθρωπος στη γη, Μέσα στην παλάμη μου όμως θα γίνει σκόνη. Grab it! Help it! Help it! Help it! Τρέξτε να σωθείτε! Τρέξτε να σωθείτε! Σε προκαλώ σε μονομαχία. Δέχομαι. Έτσι ο Ηρακλής δέχθηκε την πρόκληση του άλλου να παραβγούν σε κατορθώματα δύναμης. Σκοτώνω τον ελέφαντα. Επομένως, δεν νίκησε τρώγοντας πανάκι. Μη με διακόπτετε, δεν τελείωσα ακόμα. Μετά, ο καθένας ανέβηκε σε ένα βουνό, άπλωσε ένα σκηνή, ποιος θα τραβήξει πρώτος τον άλλον. Get ready, set, go! Τέλος σου! Το τέλος!
Σπανάκι, περίεργο. Το σπανάκι με έκανε πάλι δυνατό. Αχα. Πώς έγινες δυνατός χωρίς σκόρδο? Καλύτερα από το σκόρδο είναι το σπανάκι. Με μία γλωθιά ο Ηρακλής τον έστειλε στην άλλη άκρη. Να γιατί παιδιά πρέπει να τρώτε σπανάκι. Η ιστορία με το σπανάκι ήταν βλακεία. Το παγωτό δίνει δύναμη. Ακριβώς, ακριβώς. Καλησπέρα αγαπητές κυρίες μου, είμαι διεθνής καλλιτέχνης και θα σας κάνω να με ρωτευθείτε. Τα μάτια σας είναι σαν λίμνες που λαμπυρίζουν στο φως του ήλιου και τα χείλη σας είναι σαν μαύρα ρουμπίνια. Τα λουλούδια που αρθίζουν την άνοιξη δεν συγκρίνονται με την υπέροχη ομορφιά σας. Επιτέλους, Όλιβ! Μα Ποπάι, μη διακόπτεις το διεθνή καλλιτέχνη! Και το ραντεβού μας, Όλιβ! Δεν είχαμε πει ότι θα πηγαίναμε στο σινεμά! Ο δρόμο, Ποπάι, πρόλαβε και ήρθε πριν από μένα! Και τώρα, μία έκπληξη για εσάς, ωραίες μου κυρίες. Μία από εσάς θα επιλεγεί για να βγει μαζί μου απόψε. Ποιος ξέρει, ίσως εσείς είστε οι τυχεροί. Καληνύχτα, θα σας δω αργότερα. Έλα, Ολίβ, πάμε! Όχι, Ποπάι, ίσως βγω εγώ με το διεθνή καλλιτέχνη. Καλησπέρα. Εδώ είναι η οικία της Δεσποινίδος Όλιβ. Ο διεθνής. Περάστε, περάστε. Ξέρω κι εγώ από ρομαντικά κόλπα. Έλα, Ολίβ. Κυρία μου, καθίστε παρακαλώ. Πάμε, Ολίβ. Αγάπη μου, τίποτα δεν θα μας χωρίσει πια. Τώρα που είμαστε μόνοι, θα σου δώσω ένα υπέροχο φυλάκι. Όλοι, μην ξεχνάς ότι κανονίσαμε να βγούμε μαζί απόψε. Μπαίνεις ανάμεσα σε μένα και το διεθνή. Thank you.
Θα κάνουμε περίπατο στο φεγγαρόφωτο. Για Στάσο, μαζί μου έχει ραντεβού η Όλιβ. Θέλεις να μονομαχήσουμε για την κυρία Όλιβ? Αφού πας γυρεύοντας, ναι. Μονομαχία για χάρη μου. Είναι τρέλα. Είναι ρομαντικό. Διάλεξε. Ευχαριστώ. Φυλάξου. Φυλάξω! Ήταν ο πλούτο μασκαρεμένο! Έχετε ραντεβού μαζί μου. Έχω γίνει βούτυρο στα χέρια σου. Έρχεται το συνεργείο μεταφορών και ακόμα πακετάρω. Θα χωρέσει το φορτηγό εκεί μέσα. Άσε, θα κανονίσω εγώ. Έλα τώρα, μπορείς. Μπα, δεν θα προλάβω να πακετάρω. Ωχ, η μεταφορής. Περάστε, παιδιά. Χαρά μου να κάνω μεταφορά για μια κούκλα σαν και σένα. Όμως ακόμα δεν έχω τελειώσει το πακετάρισμα.
Ορίστε, τα πακετάρισα όλα. Είσαι πολύ γρήγορος. Και πού να δεις εμένα. Είσαι υπέροχο! Ο παλιοφιγουρατζής! Θαύμασε αυτό, κορίτσι μου! Άνοιξε! Άνοιξε να βγω! Ο ύπουλος προδότης! Ξεφορτώθηκα αυτό το ρεζίλι! Τότε, πιάσε και αυτό, εξυπνάκια! Και αυτό! Και αυτό! Ω, μα εσύ είσαι θαύμα! Είμαι ο Ποπάι ο δυνατός, γιατί τρώω σπανάκι και τις μεταφορές τις ξεπετώ με το φορτηγάκι. Με συγχωρείς, Ποπάι. Πρέπει να τηλεφωνήσω στην Όλιβ για να βγούμε. Όχι. Εγώ θα της τηλεφωνήσω για να βγούμε. Αλήθεια. Δεν πρόκειται να βγεις με την Όλιβ. Εμπρός. Όλιβ, εδώ Ποπάι. Θες να βγεις μαζί μου απόψε? Ναι, Ποπάι. Έλα μέσα στο σπίτι. Έρχομαι. Δώσ' μου το τηλέφωνο, ύπουλε άνθρωπε. Πάρτο. Αριθμό παρακαλώ, αριθμό παρακαλώ. Γεια σου, Όλιβ. Είμαι έτοιμη σε ένα λεπτό, Ποπάι. Με την ησυχία σου, Όλιβ, αλλά σβέλτα όμως. Μια καρφίτσα. Μια καρφίτσα αν τύχει να βρεις, όλη μέρα τύχει καλή θα δεις.
ώστε η όλη είναι προληπτική, ε! Ω, κοίτα Ποπάι, είναι Παρασκευή και 13. Σήμερα ειδικά δεν πρόκειται να βγω έξω. Μην πιστεύεις όλοι στις ανόητες προλήψεις. Και θα στο αποδείξω. Λένε ότι είναι γλουσουζιά να ανοίγεις την ομπρέλα μέσα στο σπίτι. Ω, Ποπάι, κλείσε την ομπρέλα αμέσως. Ανοησίες, Όλιβ. Να, κράτα την εσύ. Ω, να την κρατήσω. Τι σου έλεγα, δεν αληθεύει αυτή η χαζή, η ηλίθια, η ανόητη πρόληψη. Δεν θα πάθαινα τίποτα! Μα πώς! Ποπάι, δεν πρόκειται να βγω μαζί σου σήμερα! Μα Όλιβ! Oh, μια μαύρη γάτα! Είναι γρουσουσιά που την είδα μπροστά μου! Δεν είναι παρά ένα άκακο γατάκι που θέλει να πιάσει φιλίες! Το χρυσό ψαρό. Η ψαραχωρά είναι δύο τετράγωνα πιο κάτω δεξιά, Όλιβ. Όλιβ. Κοίτα τη φάτσα σου τον καθρέφτη να γελάσεις. Ποπάι, το σπάσιμο καθρέφτη είναι 7 χρόνια γρουσουσιά! Δεν θέλω να σε ξαναδώ εδώ! Κοίτα φίλε μου, ατυχία! Αυτός ο ύπουλος, ο Βρούτο, αυτός! Λοιπόν, Όλιβ, είναι 5η και 12η και όχι Παρασκευή και 13η. Δεν κινδυνεύεις αν βγεις έξω. Α, τότε αλλάζει. Κοίταξε, Όλιβ, ένα τυχερό πέταλο. Κάτω από τη σκάλα. Είναι γρουσουζιά. Γρουσουζιά. Όχι. Το αναμένο σπίρτο να δεις τι γρουσουζιά είναι. Σου έλεγα, Όλιβ, ανόητες προλήψεις. Ανόητες προλήψεις. Ω Θεέ μου, κολόνα. Πρέπει να κάνω κύκλο γύρω από την κολόνα. Skidabati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 b
τώρα τελείωσα το σπίτι μου. Τερμίτες! Ω Θεέ μου, θα φάνε το φράχτη! Ζωήφια. Λοιπόν, τα βάσανά μου τελειώσανε επιτέλους. Σου αυτά τα άθλια κτίνη. Thank you.
Είμαι ο Ποπάι ο δυνατός γιατί τρώω σπανάκι. Και δεν αφήνω τίποτα για το μυρμηγκάκι. Διατάξτε παρακαλώ. Oh. Πρέπει να βρω από πού τηλεφώνησα. Σας περιμένει, κύριε. Σταμάτα! Σταμάτα! Ιδιωτικός detective Popeye. Διατάξτε, κυρία μου. Πόσο χαίρομαι που ήρθατε. Να σας αναθέσω μια αποστολή. Φυλάξετε τον πολύτιμο λίθο σαν τα μάτια σας. Ναι, είναι πολύτιμος. Καλά το είχα υποψιαστεί. Είναι ο υπηρέτης. Άφησε το κάτω. Σε συναμβάνω εν ονόματι του νόμου. Γκαρσόν. Το ανεκτικό σας, κύριε. Πού πηγαίνετε, κύριε? Πηγαίνετε επάνω. Συλλαμβάνω εν ονόματι του νόμου. Ο
δώρο για εσάς, πριγκίπισσα. Σε συλλαμβάνω εν ονόματι του νόμου. Ποπάι. Φυλακές Αλκατράζ. Λυρία μου, το μυστήριο λύθηκε. Ήρωά μου! Με κάνετε και κοκκινίζω. Νοικοκυρά είμαι εγώ καλή, όλη μέρα χαρώ. Εμπρός! Γεια σου, Όλιβ. Γεια σου, Όλιβ. Γεια σας, παιδιά. Σου έφερα σοκολατάκια για την εκδρομή. Ω, σε ευχαριστώ. Κι εγώ έφερα πουρα. Πάρε ένα ποπάι. Ευχαριστώ, Βρούτο. Πρωταπριλιά, σου την έσκασα. Α, πρωταπριλιά. Ω Θεέ μου, έσκασε λάστιχο. Τα προστινά είναι εντάξει. Πρωταπριλιά! Δεν τρώγεσαι πια λοιπόν. Ποπάι, δεν δέχεσαι ούτε ένα αστείο. Εγώ θα στρώσω το τραπέζι, εσείς κόψτε ξύλα. Εγώ θα σου κόψω ξύλα όλοι. Αυτός ο άχρηστος. Πρωταπριλιά! Θέλεις σπίρτο, φίλε. Ποπάι, δεν έχεις καθόλου χιούμορ. Θέλεις σπίρτο, φίλε. Θα ανάψω τη φωτιά με την πίπα μου. Αυτή η φάρσα θα τον διαλύσει. Παλιό! Πρωταπριλιά! Που να είναι και η τελευταία σου, Βρούτο! Ποπάι!
Θα σερβίρεις τη λεμονάδα, Ποπάι? Τα πρωιά! Όχι, μη! Σταμάτα, τι γίνεται εδώ! Όχι, μη! Ω! Πρώτα πρωιά! Ορίστε χάλια, ορίστε χάλια! Ποπάι, θέλει σάντουιτς. Έρχεται και σάντουιτς, Όλιβ. Όλιβ, τι έπαθες? Σάντουιτς με εκρηκτικά. Αυτά τα πρωταπριλιάτικα αστεία σου δεν τα βρίσκω καθόλου αστεία. Πρωταπριλιά! Έλα, Μπλούτο. Πάμε, βαρκάδα. Έλα, κορίτσι μου. Αυτός ο Ποπάι πιάνεται μεγάλο κορόιδο στα πρωταπριλιάτικα αστεία, Όλιβ. Πλούτο! Κοίτα! Ένα τέρας της λίμνης! Βοήθεια! 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 Πρωταπριλιά, Βρούτο! Αυτά έχει η πρωταπριλιά! Oh, αυτή η βρύση που στάζει πάει να με τρελάνει. Αν θέλεις τώρα, στάξε πάλι. Ω, συμφορά! Ωραία, ζήλιο σου, Ποπάι. Δεν θα κερδίσει την Όλιβ αυτή τη φορά. Από μπροστά μου, κοντέ. Εγώ ήρθα πρώτος, Βρούτο. Ποπάι, σταμάτα τη διαρροή, σταμάτα τη. Θα το φτιάξω εγώ. Μη βιάζεσαι. Ορίστε, Όλιβ, το έφτιαξα.
Αχ, σε ευχαριστώ. Ωραία το έφτιαξες, Μπλούτο. Ω, Ποπάι, είσαι υπέροχος. Ποπάι, έκανε σπουδαία δουλειά. Παραδέχομαι ότι με νίκησες. Γι' αυτό κι εγώ αποχωρώ. Είναι καλό παιδί τελικά. Έχαψε το ψέμα μου το κορόιδο. Τώρα να δεις νερό. Όπα, κι άλλη διαρροή. Να ολοκληρώσω την επισκευή. Ορίστε, Ολίβ, να ποιος προκαλούσε τις διαρροές. Ποπάι, κοίτα! Εγώ θα σε σώσω, Ολίβ. Όχι, δεν θα τη σώσεις, Ποπάι. Βοήθεια! 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 Γιατί έφαγα σπανάκι και έφαγα πολύ.
έγινε, τι έγινε. Να κοιμηθώ λιγάκι. Πήγαινε έξω να βρεις τυρί. Φύγε! Ώστε παρκάρεις δίπλα σε αντλία νερού. Είμαι κακός, αλλά χρειάζομαι και εγώ τον ύπνο μου. Το τσάκωσα. Ήθελα να μην το πόνεσα πολύ. Ως εδώ και μη παρέχει. Να μάθει αυτό το ποντίκι να μην ξαναμπεί στο σπίτι μου. Έλαβαν μέρος οι ηθοποιοί Δημήτρης Βασιλιάδης, Μαρία Βουδούρη, Φάνη Σιλιάδης και Χριστιάνα Κωνσταντινίδου. Μετάφραση Αλέξανδρος Βοριάς. Η μεταγλώττιση έγινε στα στούντιο της Leon Film. Γιάννης Λεοντσίνης. Τεχνική επεξεργασία και μίξη ήχου Γιώργος Ξινός.